Ένα πολυμερές έγγραφο παρουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συντάχθηκε από την αναπληρωτή τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας στο Υπουργείο Ενέργειας του Αζερβαϊτζάν, καθώς το τελευταίο εμένει σε απειλές κατά της Ελλάδας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη γραμμή της Τουρκίας και συνεχίζει την απόπειρα εθνοκάθαρσης των Αρμενίων του Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι η 7η ημέρα του αποκλεισμού του Καραμπάχ από το Αζερβαϊτζάν, ως αποτέλεσμα του οποίου έχουν παγιδευτεί 120.000 άνθρωποι και η περιοχή βρίσκεται στο χείλος μιας πρωτοφανούς ανθρωπιστικής καταστροφής. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της Ευρώπης των Δημοκρατιών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει κάνει tweet για το Αζερβαϊτζάν 2 φορές αυτήν την περίοδο για να το επενέσει ως αξιόπιστο ενεργειακό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα έσπευσε να καταδικάσει το κλείσιμο του διαδρόμου Λατσίν, του μοναδικού δρόμου που συνδέει το Αρτσάχ με την Αρμενία και τον υπόλοιπο κόσμο, από υποτιθέμενους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές του Αζερβαϊτζάν, οι οποίοι μετέπειτα ενώθηκαν με το στρατό. Το Αζερβαϊτζάν κατηγόρησε τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις για το κλείσιμο του διαδρόμου Λατσίν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν απάντησε στην καταδίκη της λιθουανικής κυβέρνησης για τον αποκλεισμό στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Αζερβαϊτζάν αντιτίθεται κυρίως στη χρήση του όρου Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν έχει φαινομενικά πάψει να αρνείται ότι έκλεισε το διάδρομο του Λατσίν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν απάντησε επίσης και στην καταδίκη της καναδικής κυβέρνησης για τον αποκλεισμό στο Καραμπάχ, ενώ μετά από μία εβδομάδα ισχυρισμών ότι οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις έκλεισαν το διάδρομο του Λατσίν, το Αζερβαϊτζάν φαίνεται να έχει πάψει να αρνείται το ρόλο του. Η υποκρισία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οδηγεί σε νέα χαμηλά, καθώς η Ευρώπη επιλέγει μία πολυταρχία που αναπαράγει ρωσικό αέριο, όπως το Αζερβαϊτζάν, ενάντια σε μια δημοκρατία όπως η Αρμενία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.